μας Παπαγιάννη. Φίλες και φίλοι του Μουσικού Συλλόγου, αγαπημένα μας μέλη, καλησπέρα σας και σας καλωσορίζουμε στο σπίτι του Μουσικού Συλλόγου για πρώτη φορά. Πριν από λίγους μήνες που αναλάβαμε την θητεία μας ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θέσαμε κάποιο όραμα και κάποιους στόχους. Όραμά μας λοιπόν είναι να κάνουμε το Μουσικό Σύλλογο απόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ζωής της Άνδρου. Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της Άνδρου. Στόχος μας είναι να αφενός να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα τμήματα του Μουσικού Συλλόγου και αφετέρου να μπορέσουμε να τα ενισχύσουμε προσελκύοντας περισσότερο κόσμο και προσπαθώντας πάντα να παρέχουμε τα απαραίτητα μέσα ώστε να έχουμε για την άρτια λειτουργία τους. Εξίσου σημαντικός όμως στόχος είναι ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου. Ακριβώς για αυτό το σκοπό βρισκόμαστε εδώ απόψε. Είναι η αρχή για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε αυτές τις δραστηριότητες, να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε μουσική παιδεία στον τόπο μας. Αφενός και αφετέρου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού μας. Και όταν λέμε ποιότητα, τι εννοούμε, χρησιμοποιώντας και κάποιους όρους management. Ποιότητα δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά συνεχής βελτίωση. Δηλαδή, τι εννοούμε. Να μην εφησυχάζεις, να μην επαναπάβεσαι, να μην μένεις στάσιμος, συνεχώς να βελτιώνεσαι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε εμείς να πετύχουμε. Συνδυάζοντας λοιπόν όλα αυτά, αφενός τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων, του Συλλόγου, αφετέρου την αξιοποίηση αυτού εδώ πέρα του χώρου, ο οποίος φτιάχτηκε με κάποιες συγκεκριμένες προδιογραφές, βλέπετε για βίντεο προτζέκτορ και τα λοιπά, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μία τέτοια εκδήλωση και τέλος, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Άνδρου, ανοίξαμε τις πόρτες του Συλλόγου και είπαμε να κάνουμε αυτή την βραδιά. Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζουμε απόψε και φυσικά να πούμε ότι όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό να γίνουν, να πραγματοποιηθούν, χωρίς την συμβολή, την πρωτοβουλία πάνω απ' όλα, τη συμβολή, την καθοδήγηση και τη συνεργασία του καλλιτεχνικού μας διευθυντή, δασκάλου μας και μαέστρου μας, κυρίου Μενέλο Παλαιοδημόπουλου. Τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την αέναη προσφορά του στο Μουσικό Σύλλογο. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι το έναυσμα για αυτή την απόψινή εκδήλωση το πήραμε από μία επικοινωνία, μία συζήτηση που είχε ο κύριος Παλαιοδημόπουλος με έναν από τους χορηγούς του Μουσικού Συλλόγου Άνδρου, το Ίδραμα Μωραΐτη και τον πρόεδρό του, τον κύριο Φίλιππο Μωραΐτη. Όμως, γι' αυτά θα σας πει περισσότερα ο Μενέλαος. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε. Είμαι σίγουρη ότι θα απολαύσετε την απόψινή βραδιά. Και να σας πω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, έτσι. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και να κάνουμε κι άλλες τέτοιες βραδιές. Με τη βοήθειά σας, βέβαια, πάντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Όντως, πριν από τα Χριστούγεννα, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μωραΐτη, μεταξύ άλλων πολλών, είπε πόσο πολύ θεωρεί σημαντικό, πέραν του να διδάσκονται τα παιδιά τη μουσική, να μάθουν να την ακούνε. Και επειδή εκείνη την ώρα μου ήρθε έτσι ένας συνδυασμός ιδεών, είπα γιατί μόνο τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι, πιθανόν οι άνθρωποι της ηλικίας μου, οι συμμαθητές μου και οι συμμαθητές, να μην είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τα ίδια που έχουν σήμερα τα παιδιά και να χρειαζόμαστε και εμείς μια βοήθεια στο να μάθουμε να ακούμε μουσική. Όντως, του είπα ότι αναλαμβάνω να ξεκινήσω μια σειρά πρωτοβουλειών οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα στο σπίτι του Μουσικού Συλλόγου, όπως είπε και ότι είναι εδώ μέσα, να γίνει δηλαδή εδώ ο χώρος ένας πόλος έλξης πέραν των μαθητών που έρχονται, φεύγουν από το μαθημά τους, της πρόοδος κλπ. Και ένας τόπος συνάντησης της τοπικής κοινωνίας, να βρεθούμε ο ένας με τον άλλον, να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε στο τέλος πιθανόν να αναψυχθεί. Και ανέλαβα να κάνω
την πρώτη παρουσίαση ενός έργου κλασικής μουσικής που ονομάζεται κοντσέρτο. Όλοι το ακούμε, τα περισσότερα δεν νέα παιδιά το κοντσέρτο το έχουν στο μυαλό τους ως το κόντσερτ, δηλαδή τη συναυλία, που αυτό μπορεί να είναι από μια rock band ως οτιδήποτε. Λέγοντας κοντσέρτο, όμως εννοούμε το κλασικό το κοντσέρτο. Θα κάνουμε μία ανάλυση υπεραπλουστευμένη, δηλαδή η ανάλυση που θα κάνουμε σήμερα απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Και στο τέλος θα ακούσουμε το κοντσέρτο το οποίο θα αναλύσουμε και θα δούμε αν τέλος πάντων η ανάλυση που κάναμε πριν μας βοήθησε να αντιληφθούμε ή να απολαύσουμε αυτή τη μουσική λίγο περισσότερο από ό,τι θα την απολαμβάναμε πριν την ανάλυση, την ενημέρωση. Πριν προχωρήσω σε οτιδήποτε, πρέπει από καρδιάς να ευχαριστήσω τον Σοκράτη τον Μπαζάκη, τον Αναστάση τον Παφίλη, τον Δημήτρη τον Σιδερή, τον Φώτη τον Δημητρίου, τον Γιώργο τον Δικόπουλο, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην τεχνική και πρακτική πραγματοποίηση των πραγμάτων εδώ. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο τον Λουκίσα, ο οποίος θα μας βοηθήσει λίγο στην παρουσίαση σε κάποια μέρη που χρειαζόταν ένα δεύτερο άτομο. Θα παίξει πιάνο σε κάποια σημεία που θα το δείτε στην πορεία. Να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού Συλλόγου και κυρίως την πρόεδρο την Τωρίνα, η οποία μόλις την πήρα και της είπα την ιδέα μου, αυτομάτως την υποστήριξε. Και θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζει μια ιδέα ο καθηγητής αρμόδιος, ο πρόεδρος ενός Μουσικού Συλλόγου, ο οποίος θα μπορούσε να πει ότι δεν το βλέπω και εφικτό. Και να μην είμαστε εδώ απόψε. Ενθουσιάστηκε, μπήκαμε μπροστά, το κάναμε και είμαστε εδώ. Και επίσης να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου, ξεκινώντας από εδώ τα Βάτρα και πίσω που βλέπω τους ποδοδούς μου και παραπίσω τους μπαντίστες και τους μαέστρους και όλους. Και τους φίλους κυρίως, Βασίλη. Λοιπόν, ξαναλέω, θα δούμε μερικά πραγματάκια, θα τα αναλύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Ξαναλέω την έκφραση υπεραπλουστευμένα και απόψε δεν θα είναι μία διάλεξη, θα είναι μία συζήτηση. Μπορείτε να με σταματήσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και να μου πείτε τι σημαίνει αυτό, δεν το αντιλήφθηκα, πώς θα μπορούσε να λειτουργεί. Δηλαδή μπορούμε να το κουβεντιάζουμε και όλες το πράγμα. Το κλασικό κοντσέρτο λοιπόν, όπως το βλέπετε από κάτω και στη λέξη, προέρχεται από τη λέξη κοντσερτάρε, που σημαίνει αμιλώνε, παραβγαίνω. Και έρχεται μετά η ορχήστρα και παίζει τι και μου καθέτσα. Έτσι ήταν το βίντεο. Αυτό δεν το έχει γράψει ο συντέχνης. Είναι δικό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο ή και θα έπρεπε να είναι και απολαυστικό.